Το πώς μπορεί το Ευρωπαϊκό Δίκαιο να βοηθήσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών της Ένωσης στην άτυπη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στην Ουγγαρία. Οι Υπουργοί εξέτασαν διάφορους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν πολίτες και επιχειρήσεις να πλοηγηθούν στο δεδαλώδες νομικό πλαίσιο της Ένωσης. Μία λύση είναι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης, λύση την οποία δοκιμάζει πιλωτικά η Ουγγαρία. Αν κάποιος, ένας δικηγόρος ή ένας πολίτης αντιμετωπίζει ένα νομικό πρόβλημα, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υποδείξει ποιος νόμος είναι σχετικός, ποια είναι η νομική βιβλιογραφία, ποια είναι η νομολογία. Οπότε μπορεί να βοηθήσει πολύ τον νομικό κόσμο. Ωστόσο και αυτή η σύνοδο σημαδεύτηκε από το άτυπο μποϊκοτάζ που έχουν ξεκινήσει οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουγγαρία, με μόλις 10 χώρες να εκπροσωπούνται σε επίπεδο υπουργών στη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών. Τις επόμενες ημέρες η Ουγγρική Προεδρία θα διοργανώσει άτυπη συνάντηση των Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βουδαπέστη. Στις Βρυξέλλες αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών.